Να πω καλημέρα, να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά. Εμείς αυτό που ζητάμε εδώ και περίπου είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων εδώ στον κόβο του Πλατικάπου, σε αυτό το μπλόκο που έχει στηθεί. Κυρίως με συναδέλφους από τα παρακάρλια χωριά που είναι πνιγμένα, είναι κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή, τα χωράφια τους και τα μηχανήματά τους, αλλά και αγρότες και από άλλα χωριά εδώ της περιοχής γύρω-γύρω. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια συνάντηση με ένα κυβερνητικό κλιμάκιο από τα Υπουργεία Οικονομικών Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, συγκεκριμένα ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργων, ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ένα χρονοδιάγραμμα του πώς σκέφτονται και το πότε θα αποκατασταθούν και οι ζημιές, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι εδώ, οι αγρότες, να συνεχίσουν και να μένουν στα χωριά τους και να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Γιατί αυτό το πράγμα που τίθεται πλέον σε αφισβήτηση και αυτό που παλεύουμε είναι ο Θεσσαλικός κάμπος, ο έφορος Θεσσαλικός κάμπος να παραμείνει κάμπος, δηλαδή τα χωράφια να παραμείνουν υγιεί, παραγωγικοί και να μην γίνουν λιμνοθάλασσα, γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε και επάγγελμα. Μετά πρέπει να κάνουμε ιχθυοκαλλιέργειες. Το 2024 θα είναι σίγουρα μια δύσκολη χρονιά, γιατί μου λέγατε ότι ούτε στάρια μπορούν, έχει χαθεί η χρονιά για τα σιτάρια, ούτε βαμβάκι έχει χαθεί επίσης, αλλά ακόμη τα νερά σε τουλάχιστον 160.000 στρέμματα παραμένουν, κύριε Μαρούδα. Παραμένουν και η πλήρη αποστράγγιση, όπως λένε οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς, θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Δηλαδή δεν μιλάμε ούτε για το 2024 της καλλιέργησης, ούτε για το 2025. Σε κάποια χωράφια μιλάμε για πολύ μεγάλο μακρινό ορίζοντα, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα και να αποστραγγιστεί το νερό και κυρίως μέτρα να υπάρχει μια αντιπλημμυρική θωράκιση, ώστε να μην ξανασυμβεί το ίδιο φαινόμενο. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή και παραμείνει η Κάρλα σαν λεκάνη φυσικής απορροής των υδάτων όλης της Θεσσαλίας, καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν μπορεί να πάει να επενδύσει και να καλλιεργήσει, γιατί δεν θα ξέρει πραγματικά αν θα πάρει σοδειά. Άρα δεν έχει κανένα νόημα και να καλλιεργήσει. Αυτή είναι η αβεβαιότητα που τσακίζει αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Εμείς καλούμε βεβαίως τους συναδέλφους και σήμερα θα υπάρχει ενίσχυση του μπλόκου και με τρακτέρα και από κάποια χωριά εδώ της περιοχής πιο κοντινά. Καλούμε όλο τον κόσμο και όλους τους Θεσσαλούς που έχουν υποστεί ασύλληπτη καταστροφή από τις πλημμύρες να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο με τον αγώνα μας, με την ενότητά μας, με την ανυποχώρητη στάση μας και την αποφασιστικότητά μας μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση για λύσεις. Άρα ζητάμε τη συνάντηση. Ζητάμε τη συνάντηση να ορίσει επιτέλους από την κυβέρνηση μετά από 4 εβδομάδες πότε, ποιους και πώς θα συναντηθούμε και πού θα συναντηθούμε με αυτό το κλιμάκιο του κυβερνητικό. Δεύτερον, να υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε, απλά να μην είναι μια συνάντηση για να ακούσουμε λόγια παρηγοριάς. Και το τρίτο, η Θεσσαλία αγρότες να πάμε ενωμένα σε ένα μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο, το οποίο πραγματικά θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πίεση και να διεκδικήσει λύσεις. Γι' αυτό το λόγο και γίνονται συσκέψεις. Το δικό σας χρονοδιάγραμμα για αυτή τη συνάντηση ποιο είναι, δηλαδή πόσο άμεσα πρέπει να γίνει, προκειμένου να μην προχωρήσετε πια σε κινητοποιήσεις, είστε όλοι αποφασισμένοι από ότι. Τι χρονικό περιθώριο. Κυρία Καμπάκη, είμαστε εδώ από τις 13 Δεκεμβρίου. Περάσαμε τα Χριστούγεννα, περάσαμε την Πρωτοχρονιά στον δρόμο, ζητώντας μια συνάντηση η οποία ακόμα δεν έχει οριστεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα γίνει και το πού θα γίνει. Και αυτό δηλαδή νομίζουμε, διαφαίνεται, γιατί λέτε δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ναι, διαφαίνεται, γιατί έχουμε ασκήσει μια σειρά και με τα μπλόκα εδώ και με τα τρακτέρ εδώ, αλλά και έχουμε ασκήσει διάφορες πιέσεις προς την πλευρά της κυβέρνησης για να γίνει αυτή η συνάντηση. Διαφαίνεται μια προοπτική ότι ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξει αυτή η συνάντηση, η οποία βέβαια πρέπει να δώσει και κάποια αποτελέσματα. Άρα από εκεί θα εξαρτηθεί και η στάση μας από εδώ και πέρα, ως Θεσσαλία αγρότες και ως αγρότες των παρακαλλιών, θα εξαρτηθεί και η στάση μας και από τη συνάντηση, αν θα γίνει, και το τι αποτελέσματα θα δώσει για την περαιτέρω κλιμάκωση αυτή τη κινητοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε, θα καλύπτουμε το ρεπορτάζ. Ναι, Κωνσταντίνα, κάτι τελευταίο και Ελένη, να σας αποχαιρετήσουμε. Η εθνική οδός από εδώ, ναι? Η εθνική οδός απέχει από εδώ μόνο 100-150 μέτρα. Άρα είναι σε πλήρη ετοιμότητα οι αγρότες, αν σε περίπτωση δεν δοθούν απαντήσεις, δεν γίνει συνάντηση, δεν ικανοποιηθούν οι απαντήσεις αυτές, δεν ικανοποιήσουν τους αγρότες, το βλέμμα είναι στραμμένο προς την εθνική οδό. Ελένη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.